Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο νέος Πρωθυπουργός έκανε τις προγραμματικές του μάλλον δηλώσεις στη Βουλή και βέβαια δεν άφησε περιθώρια να συγκρίνουμε ή να κρίνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση ειδικής αποστολής. Και πιστεύω ότι αν από όσα είπε και από όσα προέτρεψε στους Έλληνες να κάνουν μαζί με την κυβέρνηση προκειμένου να βγούμε από το μεγάλο αυτό κακό που μας βρήκε, την φοβερή οικονομική κρίση, και από ό,τι ακούσαμε όλοι έδωσε κάποιες ελπίδες ότι υπάρχουν στο βάθος του τούνελ κεριά αναμένα που κάποια στιγμή θα μας βγάλουν στον δρόμο που πρέπει κάθε χώρα να είναι, δηλαδή στην οικονομική αποκατάσταση όλων των πλευρών της κοινωνίας μας. Αύριο βέβαια θα κάνουμε άλλες κρίσεις και συγκρίσεις, θα δούμε πού είναι τα μεμπτά ή όχι, που όπως έγιναν τα πράγματα δεν πρέπει να ψάχνουμε μόνο τα μεμπτά, να ψάχνουμε το σκοπό και το στόχο για τον οποίο αυτή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί για να κάνει. Και επειδή κυρίες και κύριοι η Ελλάδα ήδη ιστορικά τουλάχιστον έχει αρκετές κρίσεις, και πριν έρθω στην εκπομπή έψαχνα να βρω αν είχαμε και στην αρχαιότητα κάποιες κρίσεις. Είχαμε πράγματι, θα το πω εγώ και μετά η καλεσμένη μου θα κρίνει αν είναι σωστό ή όχι, το 454 π.Χ. είχαμε την πρώτη κρίση. Είναι η παγκόσμια πρώτη κρίση που έγινε πάλι στην Ελλάδα. Φαίνεται έχουμε κάποια εμπειρία στην Δήλο, δηλαδή, έτσι, στο ναό της Δήλου, όπως διάβαζα σήμερα. Και φανταστείτε, δηλαδή, δεν είμαστε πρωτάριδες στις κρίσεις, άρα δεν είμαστε και πρωτάριδες στην αποκατάσταση και στο άνοιγμα της καλύτερης ελπίδας για μια κρίση η οποία θα περάσει. Ίσως είναι περαστική, αλλά είναι επώδυνη όμως. Και επειδή θέλω να αφήσω την καλεσμένη μου, την κυρία Ευγενία Κούκουρα, τη γνωστή σε όλους σας, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από όλους μας τα θέματα αυτά, την παρακάλεσα σήμερα να είναι μαζί μας για να μας κάνει μια έτσι ανάλυση και μια ιστορική αναδρομή στις κρίσεις που υπέστησαν οι τότε ελληνικές πόλεις κράτη και πώς τις ξεπέρασαν. Και για να μην τρώμε τον χρόνο, να καλωσορίσω την κυρία Κούκουρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας ταξιδεύω στον 5ο αιώνα π.Χ. και στα ιστορικά χρόνια, αλλά θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο πίσω, στην επιστροφή του Θησέα και των 7 νέων και 7 νεανίδων που επιστρέφουν μετά από το Λαβύρινθο, αφού σκότωσαν τον Μινόταυρο και αφού επιστρέφουν νικητές στην Αθήνα, σταματούν στην Ίσοδηλο με το καράβι το οποίο έκτοτε ονομάζεται Δηλιάς και θυσιάζουν τα τελευταία ζώα τα οποία είχαν μαζί τους στο καράβι. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν ταξίδευαν, ο Όμηρος περιγράφει ότι πάντα έτρωγαν κρέας, δεν έτρωγαν ψάρι στο ταξίδι. Το κρέας το έψινε ο Εσχαρεύς, ο οποίος ήταν ο μάγειρας του καραβιού, πάνω στην Εσχάρα που ήταν μετάλλινη βάση και σχάρα, στην οποία έψιναν κρέας, το οποίο έσφαζαν πάνω στο καράβι. Ή είχαν παστό κρέας, το οποίο είχαν παστώσει με αλάτι. Αλλά στην περίπτωση του Θησέα είχαν ζωντανά ζώα, τα οποία θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγες ώρες για να πλεύσουν από τη Δήλο προς την Αθήνα, αποφασίζουν όλα τα ζώα που έχουν μαζί τους να τα θυσιάσουν στο Θεό Απόλλωνα. Θυσιάζουν τα ζώα, μπαίνουν στο καράβι, τον ευχαριστούν γιατί έφτασαν ζωντανοί πίσω, αλλά στο δρόμο τους βρίσκει μια μεγάλη τρικυμία σαν τη σημερινή, 11 και εμποφόρ, και το καράβι τους εξοκύλει σε ένα ξερονήσι χωρίς τρόφιμο.
Και περνάει μία μέρα και περνάει η δεύτερη μέρα και το τραγουδάκι του αρχαίο ελληνικό, το οποίο λέμε και μέχρι σήμερα, λέει «Τελειώσαν οι τροφές και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Ουε, 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 ουε». Αυτό είναι αρχαίο ελληνικό τραγούδι, το οποίο είπαν οι Αθηναίοι γιατί αλίμονό τους δεν είχε μείνει τίποτα και έπρεπε να ρίξουν κλήρο για να φαγωθούν και να κανιβαλιστούν μεταξύ τους. Φοβερό. Τότε ο Εσχαρεύς τους είπε κάτι καταπληκτικό. Τους είπε «Τα καράβια μας είναι με καρίνα για να πλεύσουν στη θάλασσα, δηλαδή έχουν κάτω ένα χώρο που λέγεται έρμα, καρίνα, τάρα του καραβιού». Και εγώ, τους είπε, στην τάρα, μέσα στη σαβούρα του καραβιού, δεν έβαλα άμμο για να στέκεται όρθιο το καράβι, αλλά έχω βάλει πία, δηλαδή φασόλια. Και θα φάμε αυτά και δεν θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Και έφαγαν τα φασόλια, τα οποία έβρασαν με θαλασσινό νερό. Όταν μετά από μία εβδομάδα επισκευάστηκε το καράβι και έφτασαν στην Αθήνα, οι γονείς τους τους περίμεναν με μεγάλη αγωνία, γιατί είχαν μάθει ότι ξέφυγαν από τον Μινόταυρο, και ο Θησέας ονόμασε αυτόν τον μήνα Πιανεψιώνα, τον μήνα που ψήνουμε τα φασόλια, γι' αυτό και τα φασόλια είναι το εθνικό μας φαγητό. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, αυτό βεβαίως είναι συγκλονιστικό, γιατί στις μέρες μας θα πρέπει να θυμηθούμε και τα φασόλια και να θυμηθούμε και άλλα τρόφιμα, τα οποία αναγκαστικά θα φάμε, γιατί στην Αθήνα, ξέρετε, έχουν κλείσει περίπου τα 40% των κρεοπολίων, γιατί δεν γίνεται πλέον κατανάλωση. Και για τέτοιες δύσκολες οικονομικές καταστάσεις σας μιλώ τώρα. Ο Πολυκράτης, τύραννος της Σάμου, πάμπλουτος βασιλιάς, έζησε κι αυτός και ο λαός του πάρα πολύ πλούσια. Αλλά κάποτε έκαναν αλόγιστες δαπάνες και έφαγαν τον εθνικό τους πλούτο. Όπως εμείς τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε για τέτοια ίδια παραδείγματα. Ναι. Και όταν έφαγαν τον εθνικό τους πλούτο, έπρεπε να βγάλουν νομίσματα και έβγαλαν τα πρώτα ελληνικά κύβδηλα νομίσματα. Παραχάραξαν το εθνικό νόμισμα. Γιατί δεν είχαν μέταλλα, τα οποία είχαν ξοδέψει σε διακοσμήσεις, που όταν γνωρίζουμε ότι η Αντουανέτα είχε τα πετσαρίες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές, φθινοπορινές και χειμωνιάτικες στο παλάτι της, οι οποίες άλλαζαν με την εποχή για να αισθάνεται μέσα στο σπίτι ότι είναι η εποχή που ήταν έξω. Αυτά τα περιγράφει ο Ηρόδοτος στο παλάτι του Πολυκράτη, στη Σάμο, τον 6ο αιώνα π.Χ. Και όταν τέλειωσε αυτός ο πλούτος, ο Πολυκράτης έκοψε κύβδηλο νόμισμα που δεν είχε την αξία που έπρεπε, γιατί έπρεπε να κάνει συνδιαλλαγές με τους ανθρώπους, αλλά δεν είχε την ανάλογη ποσότητα χρυσού και αργύρου για να φτιάξει τα νομίσματά του. Το αντίκρισμα δηλαδή, έτσι. Ναι. Το αντίκρισμα που λέμε δηλαδή σήμερα. Έκανε νόμισμα το οποίο δεν είχε την αξία η οποία ήταν η νόμιμη. Γι' αυτό και τα νομίσματα ονομάζονται νομίσματα, γιατί είναι νόμιμα για να ανταλλαγούν. Μάλιστα. Και χρήσιμα είναι τα χρήματα. Ναι. Επίσης, ο περίφημος Διογένης, ο οποίος δεν είναι Κορίνθιος, αλλά έχει καταλήξει στην Κόρινθο, είναι από εξόριστος. Από τον Πόντο. Από τον Πόντο. Είναι εξόριστος. Είναι συνοπεύς, από τη Σινώπη. Από τη Σινώπη. Και είναι εξόριστος στην Κόρινθο, όπου πήγε, γιατί με τον πατέρα του είχαν νομισματοκοπείο, στο οποίο παραχάρασαν το δημόσιο νόμισμα. Και όταν κάποτε ρώτησαν τον Διογένη «Είσαι ευχαριστημένος που είσαι εδώ?»,
Λέει είμαι και εδώ, είμαι και παντού. Γιατί ο Διογένης τρώει όπου θέλει, κοιμάται όπου θέλει και βρίσκεται στα συμπόσια όποτε θέλει, εάν τον καλέσουν. Ενώ ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης, τρώει όταν θέλει ο Φίλιππος. Γιατί τον είχε ετήσιο, επί μισθό, για να γίνει δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και επομένως έτρωγε όταν τον καλούσε στο τραπέζι το επίσημο και όταν έτρωγε ο Φίλιππος. Οι Αθηναίοι μάζεψαν όλα τα χρήματα των Ιώνων, της Δηλιακής Συμμαχίας. Αυτό ήταν με αυτό που είχατε αρχίσει, αλλά έπρεπε να το ενώσω λίγο με μυθικά πράγματα και ιστορικά, κάνατε, ναι, που ήταν ωραία και ενδιαφέροντα, για να φτάσουμε στη Δηλιακή Συμμαχία, όπου οι Αθηναίοι παίρνουν, καλή ώρα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα από όλους αυτούς που αποτελούν μέλη της και τα φυλάσσουν στη Ευρωπαϊκή Δήλωση. Ένωση. Με συγχωρείτε που διακόπτω. Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εμείς έχουμε κοινό ταμείο. Εμείς έχουμε και τον πρώτο ΟΗΕ, έχουμε και το πρώτο ΝΑΤΟ, το οποίο έχει την έδρα του στην Κόρινθο, το ΝΑΤΟ. Έχουμε την Αμφικτιονία, η οποία έχει την έδρα της στους Δελφούς. Και έχουμε και τη Δηλιακή Συμμαχία, η οποία αφορά μόνον τους Ίωνες. Δηλαδή μόνον τους συμμάχους των Αθηναίων και αυτούς που κατάγονται από τον Ίωνα, τον γιο της Κρέουσας και του Απόλλωνος. Αυτά τα χρήματα έκαναν τους Αθηναίους να νομίσουν ότι ήταν δικά τους. Καλή ώρα, τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες παράγουν για τους άλλους και εμείς αγοράζουμε τα αεροπλάνα των Γάλλων, τα Λέοπαρτ στα τάγκς των Γερμανών, τα υποβρύχια που γέρνουν των Γερμανών και δανειζόμαστε χρήματα για να κάνουμε εξοπλισμό ο οποίος παρέχεται από τον δανειστή. Ο οποίος έχει και το πεπόνι, έχει το μαχαίρι. Μαχαίρι. Και τα έχει όλα. Λοιπόν, οι Αθηναίοι σκέφτηκαν ότι στη Δήλο ήταν μεμονωμένος και απομονωμένος ο θησαυρός και η Δήλος μπορούσε, παρόλο τον φόβο του Θεού που είχαν όλοι οι Έλληνες, να γίνει κάποια επίθεση πειρατών ή και άλλων που γνώριζαν ότι υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό εκεί και γι' αυτό πήραν για να φυλάνε καλύτερα τον θησαυρό της Συμμαχίας στην Αθήνα. Και στην Αθήνα για να μην μένουν αργά τα χρήματα και άχρηστα, τα χρησιμοποίησαν και έκαναν όλα τα περίφημα έργα των Αθηνών, τα οποία ήταν έργα της Συμμαχίας. Καλή ώρα, μία μεγάλη Γερμανία, η οποία είναι στην κορυφή της Συμμαχίας, αλλά κυρίως κοιτάζει τον εαυτό της. Και αφού χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα, οι άλλοι σύμμαχοι κατάλαβαν ότι αυτά δεν ήταν των Αθηναίων, αλλά ήταν δικά τους χρήματα και τα ζήτησαν πίσω. Οι Αθηναίοι υπέρ λειτουργήσαν τα ορυχεία του Λαβρίου και εξόρισαν πάρα πολύ άργυρο για να μπορέσουν να κόψουν νομίσματα και να δώσουν πίσω τα δάνεια. Τα δανεικά τους. Τα δανεικά, τα οποία δεν ήταν δανεικά, γιατί δανεικά δανείζεις για να κάνει ο άλλος κάτι. Αυτά ήταν του κοινού ταμείου, για κοινή μελλοντική χρήση. Και αυτά τα χρήματα λοιπόν τα έδωσαν πίσω, αλλά με νομίσματα που έγιναν εντελώς βιαστικά, σφράγιζαν το κομμάτι του αργύρου πάρα πολύ γρήγορα και βιαστικά και ο Αριστοφάνης αυτά τα νομίσματα τα ονομάζει κούτσουρα ή πονηρά χαλκία. Γιατί ήταν πονηρά, είχαν φτιαχτεί πάρα πολύ γρήγορα, είχαν φτιαχτεί πάρα πολύ πρόχειρα, πρόχειρα, είχαν
κοπεί σε τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν ολοστρόγγυλα. Άκομψα. Ναι, άτεχνα, ναι, γρήγορα και χωρίς το μέταλλο το οποίο έπρεπε να υπάρχει σε κάθε αυθεντικό νόμισμα. Και φτάνω στο τέλος, θα πούμε ενδιάμεσα πράγματα, για να σας πω ότι όταν παρουσίασα την ταινία μου «Δραχμή» ή «Ότι χωρούσε στην παλάμη μας», σε ένα συνέδριο που έγινε με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, οι Τούρκοι είχαν έρθει και αυτοί εδώ και ζήτησαν την ταινία να την πάρουν για να την μεταφράσουν και στην τουρκική και στην αγγλική, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Βεβαίως η ελληνική αστυνομία και το δικό μας Υπουργείο είπε αφήστε το, θα το κάνουμε εμείς, και δεν έγινε ποτέ. Οι Τούρκοι ενδιαφέρθηκαν γιατί στο τέλος της ταινίας είχα φτάσει στον 18ο και 19ο αιώνα, όταν οι τελευταίοι πασάδες, όπως ο Αλή Πασάς, στον ελλαδικό χώρο, αποταμίευσαν τα χρήματά τους σε σκληρό ξένο νόμισμα. Δηλαδή, δεν είχαν αλτούν και ρεσάτ, που ήταν το χρυσό νόμισμα και το ασημένιο των Τούρκων της εποχής εκείνης, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά είχαν ρεάλια, που ήταν τα ισπανικά νομίσματα, και τις ντούμπλες, που ήταν τα αυστριακά, και τα δουκάτα, σκληρό νόμισμα της Ευρώπης, και τέτοια 17 εκατομμύρια χρυσά νομίσματα βρέθηκαν στον θησαυρό του Αλή Πασά όταν το σκότωσαν στο νησάκι... Στην Ήπειρο, στα Γιάννενα. Τα Γιάννενα. Και οι Τούρκοι, οι οποίοι έπρεπε να συνδιαλέγονται, και οι Έλληνες υποτελείς τους και όλα τα Βαλκάνια που ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, κατασκεύασαν ένα νόμισμα το οποίο ήταν εντελώς ψεύτικο, ήταν σιδερένιο και είχε επάλυψη από πάνω με ασήμι, το λεγόμενο ματζίρ. Από αυτό έμεινε και η λέξη ματζίρι, την οποία χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, την οποία δεν χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, γιατί οι Τούρκοι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν αυτό το νόμισμα. Αυτό διοχετευόταν στα Βαλκάνια και όταν το πολυχρησιμοποιούσες, έβγαινε ο σίδηρος και είχε σκουριάσει και ήταν για πέταμα. Και η αξία του τελικά ήταν να έχει αξία ενός κεριού, ενός μικρού κεριού, για να ανάψεις την εκκλησία. Η αξία του κεριού ήταν ένα ματζίρι. Και ο φτωχός, ο τυποτένιος, ο ψεύτικος, ο κύβδηλος, μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο λέγεται ματζίρις. Δεν ξέρω αν με συγχωρείτε που σας διακόψω, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά ματζίρι λένε και αυτόν ο οποίος τη σαρακοστή τρώει κρέας ή λείπει κλπ. Γιατί πρέπει να είναι καθαρός για να πάει να μεταλάβει. Το λένε, μας το λέγανε παιδιά εμάς, οι γονείς μας κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι άλλο. Άλλο θέμα είναι αυτό, ναι. Γιατί ματζίρις λέγεται αυτός ο οποίος δεν έχει τα πρέποντα. Λέμε γελαντζί ντολμαδάκια, ναι, τα οποία δεν είναι αληθινά, γιατί έχουν ρύζι και όχι κρέας. Ναι. Επομένως, το ματζίρι είναι το ψεύτικο. Το ψεύτικο, το οποίο έχει απ' έξω το λάχανο ή το μαρουλόφυλλο ή το αμπελόφυλλο, μέσα έχει το ρύζι, αλλά δεν έχει και κρέας. Ναι. Είναι φτωχικό. Είναι ψεύτικο. Ψεύτικο. Και μιλώντας για τέτοιες λέξεις που προέκυψαν από χρήματα, πρέπει να πούμε, και λέω τώρα, την ιστορία του Καρημύρη. Οι Αθηναίοι δεν είχαν στόλο πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνος και πριν από τους Περσικούς πολέμους. Ο Πλούταρχος λέει ότι είχαν παλαιότερα μεγάλο στόλο οι Αθηναίοι, ο οποίος είχε πολεμήσει και εναντίον των Ατλάντων στον Ατλαντικό πόλεμο. Αυτό είναι μύθος. Όταν όμως έπρεπε να πολεμήσουν τους Πέρσες με ξύλινα τείχη και όλοι είχαν πει να κάνουμε ενίσχυση
των μακρών τυχών από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά με ξύλο. Ο Θεμιστοκλής είπε, τι βλαγία είναι αυτό, ξύλο, ένα σδαυλός και θα ανάψει, θα καεί όλο το τείχος. Ξύλινα τείχη είναι τα καράβια. Αλλά οι Αθηναίοι δεν είχαν ούτε ναυπηγεία, ούτε ναυτικούς. Και έφεραν από την Καρία, τη σημερινή Αλικαρνασσό, που ήταν αποικία των Κρητών, όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, μισθοφόρους, οι οποίοι ήταν καλοί ναυπηγοί και ναυπήγησαν το στόλο. Και μάλιστα, πάνω στην Ακρόπολη των Αθηνών, το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, της Προνέας, που ήταν στην είσοδο του ναού του Παρθενώνος, κοίταζε προς τον Ημιτό και το γύρισαν να κοιτάζει προς τη θάλασσα, γιατί έτσι ήρθε διαθαλάσσης η δημοκρατία. Οι κάρες, οι οποίοι έμεναν αρκετό καιρό στην Αθήνα, μακριά από την πατρίδα τους, έπρεπε να πληρώνονται και να τρώνε τα ειδικά φαγητά που έκαναν για αυτούς και να στέλνουν και χρήματα στην οικογένειά τους για να ζήσει. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνες πήραν μισθοφόρους. Η τιμή την οποία είχαν συμφωνήσει σαν μισθό λεγόταν μοίρα. Και ο μισθός των καρών λεγόταν καρημηρία. Και καρμύριδες ήταν οι πρώτοι μισθοφόροι, οι οποίοι πληρώθηκαν με τα χρήματα των Αθηναίων για να τους κατασκευάσουν το στόλο. Και μάλιστα ο Περικλής, επειδή οι Αθηναίοι δεν... Αυτό είναι ιστορικό, έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι ιστορία. Αποδεδειγμένο. Είναι από τον Πλούταρχο, ναι, και από τον Ηρόδοτο, στο 8ο βιβλίο του, που μιλάει για τον στόλο των Αθηναίων. Μάλιστα. Πριν από την ναυμαχία της Σαλαμίνους. Και οι καρημύριδες δίδαξαν την ναυπηγική τέχνη και μετά οι Αθηναίοι έγιναν ικανοί για να κάνουν τον επόμενο στόλο. Ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Περσών γινόταν πάλι από τους Κάρες και από τους Φοίνικες, που ήταν η μεγάλη ναυτική της Μεσογείου μετά τους Κρήτες και μετά τον Μινωικό πολιτισμό. Ήταν αποικίες κρητικές που συνέχισαν και αυτοί να κάνουν καράβια. Να μην σας διακόψω, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να αρχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τη συνέχεια από την κυρία Κούκουρα, η οποία μας έχει αφήσει άναυδους και δεν τολμάμε να τη διακόψουμε. Εδώ, κύριε Συνδυναδία Τηλεόραση, με την κυρία Κούκουρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Το θέμα το οποίο είναι οικονομικές κρίσεις στην αρχαιότητα και συγκρίσεις με το σήμερα, αλλά και πώς τα ξεπέρασαν οι αρχαίοι. Πάει και βρούμε καμιά συνταγή να τα ξεπεράσουμε κι εμείς. Και η κυρία Κούκουρα θα μας πει και για αυτές τις συνταγές, αν υπάρχουν. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για ναυτοδάνεια. Ναι. Και όταν κατασκευάστηκε ο Αθηναϊκός στόλος με την προτροπή του Θεμιστοκλέους, ο Περικλής, επειδή οι Αθηναίοι δεν είχαν ιδέα από ταξίδια στη θάλασσα, έδωσε χρηματική επιδότηση σε αυτούς που αποφάσιζαν με την οικογένειά τους να κάνουν ταξίδι 6 μηνών. 6 μηνών. 6 μηνών πλεύσης με στάση σε διάφορα λιμάνια, ήταν επιδοτούμενο, και σε αυτά τα ταξίδια, μας λέει ο Πλούταρχος, στο βίο του Θεμιστοκλέους και του Περικλέους, υπήρχε και διασκέδαση, η οποία γινόταν είτε με μαϊμούδες, τις οποίες αγόραζαν στην Αφρική και τις εκπαίδευαν για να διασκεδάζουν τους ταξιδιώτες, ή με σκυλάκια από τη Μάλτα, λευκά μικρά, που έκαναν ακροβατικά και διασκέδαζαν τους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτά θα τα δείτε στην εκπομπή μου «Η μύθη του Εσώπου». Mm. Σε 4 εκπομπές, το «Γνώθεις αυτών», ναι, το «Πιξ Λάξ» και άλλο. Τώρα πάμε στα οικονομικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν ξεκίνησε την εκστρατεία εναντίον των Περσών, ο Πλούταρχος, ο Αριανός, στην Αλεξάνδρου Ανάβαση, ο ψεύδοκαλισθένης, ο Κούρτιος Ρούφος, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, μας περιγράφουν ότι ο Αλέξανδρος ξεκίνησε με 75 τάλαντα χρυσού.
Και δανείστηκε 800 τάλαντα. Μείνετε σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, τα 800 χρυσά τάλαντα, το οποίο του δάνεισε κάποιος πλούσιος Αθηναίος, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός πιθανότατα ήταν ο Αιγαίος από τις Αιγαίες, τη σημερινή Βεργίνα, ο Αιγαίος πλούσιος Μαχάτας, του οποίου ο γιος ήταν ο Άρπαλος. Ο Αλέξανδρος, όταν ρωτήθηκε από τον στρατηγό και συμμαθητή του στη σχολή του Αριστοτέλους, που είχαν 17 δασκάλους και έμαθαν τη γραμματική, να γράφουν τα γράμματα, την αριθμητική, τη γεωμετρία, την ιατρική από τον Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν υιός ιατρού και η ιατρική επιστήμη πήγαινε από τον πατέρα στο γιο, στην ίδια οικογένεια. Ο προσωπικός γιατρός του Φιλίππου, ο Νικόμαχος, ήταν ο πατέρας του Αριστοτέλους. Έμαθε την μηχανική, τη γεφυροποιία, την πολεοδομία, πώς να χτίζει πόλεις. Ο Αλέξανδρος έριξε τη χλαμίδα του, η οποία άνοιγε σαν βεντάλια, και στο σχήμα της χλαμίδος του χτίστηκε η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Περδίκας, λοιπόν, ρωτάει τον Αλέξανδρο, είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα χρήματα που παίρνουμε μαζί μας. Λέει ο Αλέξανδρος, θα πουλήσω όλα τα λιμάνια. Τα λιμάνια ήταν ιδιοκτησίες. Ήταν ιδιοκτησίες του βασιλέως, από τα οποία ενέμετο τα διόδια, την φύλαξη των εμπορευμάτων, την εισαγωγή και την εξαγωγή, τους φόρους των λιμανιών. Και του λέει, γιατί πουλάς όλα αυτά τα πράγματα. Κρατική περιουσία, έτσι. Βεβαίως. Αυτό που λέμε σήμερα. Και τι παίρνεις μαζί σου. Λέει ο Αλέξανδρος, τις ελπίδες. Λέει και ο Περδίκας, με αυτές τις ελπίδες θα έρθουμε κι εμείς μαζί σου. Και ξεκίνησε με αυτά τα χρήματα. Αργότερα ο Αλέξανδρος είναι ο μόνος στρατιλάτης ο οποίος πέτυχε στην εκστρατεία του. Γιατί στις ίδιες περιοχές νικήθηκαν από το στρατηγό Χειμώνα, ο Χίτλερ και ο Μέγας Ναπολέοντας. Οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν στο βασίλειο των Περσών, ήταν αυτοί που έδωσαν στους Πέρσες την καλύτερη ιδέα πώς να σταματήσουν τον Αλέξανδρο. Οι δύο αδελφοί, Ρόδοι, που ήταν ο ένας αρχηγός στρατού των Περσών, Έλληνας, όχι Πέρσης, ο άλλος αρχηγός του ναυτικού, πρότειναν σε όλους τους σατράπες της Μικράς Ασίας να κάψουν τη χώρα τους. Να του αφήσουν καμένη γη. Καμένη γη. Και αυτοί πρώτον δεν τους εμπιστεύτηκαν, γιατί είπαν, τι, εμάς θα βοηθήσετε, δεν θα βοηθήσετε τον Αλέξανδρο που είναι Έλληνας. Όμως αυτοί ήταν κακοί Έλληνες και συμβούλεψαν καλά τους Πέρσες. Αλλά οι σατράπες φοβήθηκαν, όπως μας λέει ο Αριανός, και είπαν, συμβουλεύεται κάτι στο οποίο οι μεν αυτοί που θα είναι στα εδότερα της Ανατολής δεν έχουν να χάσουν κάτι, αλλά εμείς θα χάσουμε το βασίλειό μας, θα καταστραφεί η σοδιά, δεν θα βρει κάτι ο Αλέξανδρος, αλλά δεν θα έχουμε και εμείς μέλλον. Πώς θα ζήσουμε εμείς και οι λαοί στους οποίους δυναστεύουμε. Και δεν το έκαναν. Αυτή ήταν η καλύτερη συμβουλή για να καταστρέψουν οικονομικά τον Αλέξανδρο. Γιατί αν έβγαινε στην ακτή, όπως βγήκε στην Τρία, θα έβλεπε καμένη γη και θα γυρνούσε πίσω. Αυτή ήταν η καλύτερη συμβουλή. Δεν το έκαναν. Ο Αλέξανδρος επί τόπου έβρισκε την οικονομική λύση. Έχω γράψει ένα βιβλίο, το οποίο είναι τα οικονομικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο το έγραψα κατευθείαν στα αγγλικά. Καλά κάνετε. Για τον ΟΗΕ. Για τον ΟΗΕ. Γιατί δεν τα αγοράσαν οι Έλληνες. Λοιπόν. Α, για τον ΟΗΕ το γράψα. Για τον ΟΗΕ. Για τον πολυεθνικό στρατό του ΟΗΕ. Τι μου λέτε. Ναι.
Λοιπόν, σας το λέω τώρα. Σας βράβευσε ο ΙΕ, όχι? Ο ΙΕ δεν με βράβευσε, αλλά για μένα κυμάτισε η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 14 Δεκεμβρίου του 1994 στο Καπιτόλιο. Η ελληνική σημαία? Η αμερικανική σημαία για την Ευγενία Κούκουρα. Σοβαρά? Ναι. Αυτό είναι γιατί? Ένα από τα εύσημά μου. Α, τι μου λέει αυτό, να το πείτε αυτό, δεν το ξέρω. Το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες από τότε είχε έρθει μία αντιπροσωπεία 19 κοινοβουλευτικών από την Αμερική, οι οποίοι είχαν πάει μία εβδομάδα στα Σκόπια και ήρθαν και μία εβδομάδα στη Μακεδονία. Και ανακάλεσαν κάθε προσπάθεια Αμερικανών να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με άλλο όνομα εκτός από το Φυρό. Αυτή ήταν από τον ΟΗΕ? Αυτή ήταν από τον ΟΗΕ και βραβεύτηκα γι' αυτό. Α. Και επίσης έχω και το ασημένιο καγκουρό, δώρο του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, του κυρίου Χάου, τον οποίο έπεισα να ανακαλέσει και αυτός την προσπάθεια των Αυστραλών να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ας ελπίσω ότι θα μας ακούσει κάποιος υπεύθυνος να τα πει τον καινούριο Πρωθυπουργό και σας κάνει υπουργό επί εθνικών θεμάτων. Γιατί εδώ η πολιτική δείτε, πλέον, αυτά, θα φύγω πάλι από το θέμα μας, είναι, αλλά είναι γραμμένα στο διαδίκτυο, γιατί τα είπα και έκανε ένα αφιέρωμα για μένα η εφημερίδα Μακεδονίας στις επιλογές. Και βεβαίως επέδειξα και την σημαία των είπα, η οποία μου ήρθε ταχυδρομικός, η οποία κυμάτισε στις 14 Δεκεμβρίου του 1994 για μένα. Μου λέει από μέσα ο Κώστας Υπουργό Πολιτισμού να την κάνει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι υπουργός του δρόμου. Λοιπόν, λοιπόν, συνεχίζουμε. Να επανέλθουμε. Λοιπόν, ήταν καλή παρέθεση. Συνεχίζουμε. Ο Αλέξανδρος πούλησε την εθνική περιουσία και με ελπίδες ξεκίνησε. Αλλά όπου σταματούσε, έστελνε τους ανθρώπους του να αγοράσουν πράγματα τα οποία είχε ανάγκη ή να κατακτήσουν πράγματα τα οποία είχε ανάγκη. Ενώ ο Χίτλερ φτάνει στην Ρωσία Αύγουστο μήνα, που για κακή του τύχη γίνεται χειμώνας. Πρόωρος χειμώνας. Ξαφνικά, ναι. Και οι Γερμανοί βρίσκονται χωρίς την κατάλληλη υποδομή, ενδύματα, και πρέπει να τα πάρουν από τη Γερμανία. Χαιρέτα μου και έρχομαι. Ναι. Δεν ήρθαν. Και οι περισσότεροι νικήθηκαν από τον χειμώνα. Το ίδιο έκαναν οι Ρώσοι στον Ναπολέοντα, στον οποίο έδωσαν καμένη γη και έκαναν αυτό το οποίο είχαν προτείνει οι δικοί μας, Ρώδοι αδελφοί, στους Πέρσες, που δεν το έκαναν, και έτσι δεν νικήθηκε ο Αλέξανδρος. Ο Άρπαλος, ο γιος του Μαχάτα, διορίζεται δύο φορές ως υπουργός των οικονομικών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος βρίσκει στις 4 πρωτεύουσες των Περσών αμύθιτα πλούτη. Τα πλούτη του βασιλιά Κρίσου, των Κρίσων, που είναι δυναστεία, από το βασίλειο της Λιδίας, το οποίο εκτείνεται από τη Σμύρνη μέχρι τη Σάρδης, μερικά χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σμύρνης, χώρα την οποία διασχίζει ο Πακτολός ποταμός, ο οποίος είναι χρυσοφόρος, γι' αυτό και οι βασιλείς ονομάζονται Κρίσοι. Από εκεί, σε εκστρατεία του στο νότο, είχε φέρει στην Τρία ο Αχιλλέας την Χρυσίδα. Και από τον Βορρά, που πολέμησε για τα νερά, που θα πολεμήσουμε κι εμείς σε λίγο χρόνια, σε λίγο, ναι, ναι, έφερε την Βρυσίδα και κρατάει για τον εαυτό του την Βρυσίδα και δίνει την Χρυσίδα στον Αγαμέμνονα. Αλλά έρχεται ο πατέρας της, ο Χρύσης, ο οποίος είναι και ιερέας του Θεού Απόλλωνος, και λέει: «Απείραχτη την κόρη μου», δηλαδή Παρθένο, «και πίσω τώρα». Και αναγκάζεται να του τη δώσει πίσω ο Αγαμέμνονας, γιατί
Είναι ιερέας του Απόλλωνα και του λέει ο ποντικοδαίμονάς μας, αυτός που δαμάζει τα ποντίκια, γιατί όταν βγαίνει ο ήλιος φεύγουν τα ποντίκια, θα συνεφιάσει τον ουρανό και θα σας φάνε τα ποντίκια, αν δεν μου δώσεις την κόρη μου. Τον ξεβίασε για να την πάρει. Ακριβώς. Ναι. Και πήρε την Χρυσίδα. Ναι. Είναι αυτές οι τελευταίες 10 μέρες του πολέμου. Ναι. Λοιπόν, ο Αγαμέμνονας δίδει τη Χρυσίδα, κρατάει την Βρυσίδα, την οποία ζητάει πίσω ο Αγαμέμνονας για να έχει και αυτός ένα δέρας, ένα πολεμικό λάφυρο, το οποίο δεν δίνει ο Αχιλλέας, και αυτές είναι οι τελευταίες 10 μέρες του Τροϊκού πολέμου που περιγράφει ο Όμηρος. Αλλά τι προτείνει σε αντικαταβολή ο Αγαμέμνονας? Του λέει, όταν γυρίσουμε πίσω, σου προτείνω, δώσ' μου τώρα τη Βρυσίδα να τη δείχνω ότι είναι δικιά μου, θα σου δώσω μία από τις δύο κόρες μου με πρίκα 5 πόλεις στην Πελοπόννησο. Και ονομάζει την Καρδαμίλη, την άλλη, την άλλη, την άλλη, την άλλη, με τα λιμάνια να ανέμεσαι και τους ανθρώπους να σου δουλεύουν και όλα αυτά με μία από τις κόρες μου. Και λέει ο Αχιλλέας, εγώ αν θέλω να νυμφευτώ, όταν γυρίσω πίσω θα μου βρει από την Ελλάδα ο πατέρας μου νύφη. Η Ελλάδα είναι από τη Λάρισα μέχρι τα Φάρσαλα. Οι υπόλοιποι είμαστε Γραίοι, Γκρίγκος, Γκρεκάνος, Γκρέθιανς, Γηγενείς, ενώ οι Έλληνες είναι Ήλιανς, από άλλο πλανήτη, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, από τον αστερισμό του Κοινός και από τον αστέρα Σύριο. Ίσιδα και Όσυρης, το βιβλίο του Πλουτάρχου που αναφέρεται στην καταγωγή των Ελλήνων, και το 8ο βιβλίο του Στράβωνος του Γεωγράφου που λέει ποιοι είναι οι γηγενείς, οι Αττικοί, οι Αθηναίοι, γι' αυτό και φορούν στα μαλλιά τους ένα κόσμο που λέγεται τέτιγγα. Έπιαναν κότσο οι άνδρες στα μαλλιά τους για να μην τους πιάνουν τα ζώα και οι εχθροί. Τέτιγγα είναι το τζιτζικί, τέτιγγοφόροι είναι οι Αθηναίοι και οι Αττικοί η χώρα τους. Και οι Αρκάδες, οι οποίοι προϋπήρχαν πριν από την κατασκευή, λέει ο Πλούταρχος και ο Ηρόδοτος, της Σελήνης. Αυτό είναι λοιπόν ιστορία, μύθος, όλα μαζί. Θα δείξει. Ο Εύμολπος, ο οποίος ήταν επάμπλουτος Πελοποννήσιος, όταν κληρώθηκε, οι κληρωτοί έβαζαν τα δαχτυλίδια τους, αν είχαν και αδελφό, μπορούσαν να πάνε στο στρατό. Αν δεν είχαν αδελφό, δεν θα ξεκληριζόταν η οικογένεια. Έβγαζαν τα δαχτυλίδια τους, τα τοποθετούσαν σε ένα κράνος και οι ιερείς τραβούσαν κλήρο για το ποιος θα πάει στο στρατό. Ποιος θα πάει στον πόλεμο και ποιος θα πάει στην εκστρατεία. Δεν ήταν τυχαίο. Ο Εύμολπος δεν είχε αδελφό, είχε μεγάλη περιουσία και έδωσε στον Αγαμέμνονα αντίδωρον ένα άλογο, την Έθη. Ένα θηλυκό άλογο που έτρεχε σαν τον Εθέρα, σαν τον άνεμο, για να μην πάει στο στρατό. Ξεπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία. Και επειδή ήταν και μόνος, έτσι. Πάμε τώρα, ναι, πέστε μου, στον Άρπαλο. Στον Άρπαλο και να μου πείτε μετά πώς διορθώνα τις οικονομικές κρίσεις. Τώρα θα το δούμε. Ο Άρπαλος, να ναι, δύο φορές από τα Σούσα, τη Σάρδης, τα Εκβάτανα και την Περσέπολη, που ήταν οι τέσσερις μεγάλες πρωτεύουσες των Περσών, που είχαν αμύθιτους θησαυρούς, πήρε όλον το θησαυρό, το φόρτωσε σε καράβια και το σκάσε. Και πήγε στην Αθήνα και τις δύο φορές. Και ανά την Ελλάδα και προσπαθούσε να εξαγοράσει ανθρώπους για να τον φιλοξενήσουν. Όταν γύρισε την πρώτη φορά, ο Αλέξανδρος τον συγχώρεσε. Γιατί? Γιατί ο Αλέξανδρος δεν συγχώρεσε αυτόν ο οποίος δεν του είχε τρόφιμα σε σταθμούς στη Γεδροσία έρημο, που ίσως είναι η έρημος του Τακλαμακάν, και βγήκε με το 1/10 του στρατού που είχε πάρει μαζί του, γιατί οι άλλοι πέθαναν από ασιτία και από λειψιδρία. Γιατί σε αυτόν που είχε αναλάβει να ανεφοδιάσει τους σταθμούς
έβαλε στα ζώα του να φάνε ασημένια νομίσματα, τα οποία δεν έτρωγαν. Και του είπε, αυτά να ταΐσεις τα ζώα σου. Γιατί εγώ σου έδωσα αυτά τα χρήματα για να μου έχεις τρόφιμα, και πέθανε ο στρατός μου. Γιατί λοιπόν τον έναν τον τιμώρησε και τον τάισε με ασημένια νομίσματα μέχρι να σκάσει, γιατί δεν του έκανε αυτό που έπρεπε και τον Άρπαλο τον συγχώρεσε. Γιατί εγώ νομίζω ότι ο Άρπαλος είναι ο γιος του Μαχάτα που δάνεισε τα 800 τάλαντα. Ναι, αλλά πήρε την περιουσία του κράτους όμως. Ναι, αλλά και περιουσία του πατέρα του είχε δανειστεί ο Αλέξανδρος. Α, μάλιστα. Και οπότε, ήταν τέτοια η περίπτωση που ήταν συμμαθητής του, είχε δανειστεί και ίσως είπε, κάποτε τα χρωστούσα αυτά τα πράγματα, τα πήρε ναι. Και έφυγε. Τη δεύτερη φορά τον σκότωσαν στην Αθήνα. Και μάλιστα τα περισσότερα χρήματα τα άφησε με σκοπό να θάψει ο Φωκίωνας, ο πολύ δίκαιος Αθηναίος στρατηγός, να θάψει την εταίρα με την οποία είχε σχέσεις ο Άρπαλος στην Αθήνα πριν δολοφονηθεί. Ο Άρπαλος ήταν και χολός. Ναι. Ήταν χολός. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό δεν είχε στρατηγική θέση και ήταν επί των οικονομικών. Στον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολουθούσαν δανειστές, έμποροι, χαρτοπαίκτες, κυβεύοντες που έπαιζαν τα ζάρια, και όταν έπαιρναν τον μισθό τους και ο μήνας έχει 9, στις 9 του μηνός, γι' αυτό μας έχει μείνει στις 9, βεβαίως, στις 9 κάθε μηνός, αυτοί έπαιζαν και πάντα οι στρατιώτες ήταν να χρωστούν. Φτάσαμε δηλαδή στα σημερινά πράγματα. Και όταν ο Αλέξανδρος είδε ότι ήταν σε απόγνωση, γιατί οι στρατιώτες του πάντα χρωστούσαν, έρχονταν οι άλλοι, κέρδιζαν χρυσά στεφάνια, τους έλεγαν δώσε το χρυσό στεφάνι, σου δίνω τόσες μάρκες για να παίξεις. Για να παίξεις. Τις έχανε. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς, πάει ο παπάς. Το πρώτο καζίνο του κόσμου. Λοιπόν, το πρώτο ακριβώς. Καζίνο. Μου λέει από μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάντα έχαναν, και ο Αλέξανδρος έκανε την πρώτη τράπεζα. Τράπεζα είναι το τραπέζιο. Στο οποίο έβαλε τα κρατικά χρήματα και είπε, όσοι χρωστάτε και όποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν από σας τα χρεωστούμενα, ελάτε εδώ. Ενεγράφησαν σε 2 καταλόγους, έγινε σύγκριση των καταλόγων και ο Αλέξανδρος έκανε άρση των χρεών. Των χρεών. Τα ξεπλήρωσε όλα. Αυτό έγινε και στην Αθήνα, το 454. Αυτό είναι η συσάχθεια, είναι των αγροτικών χρεών. Ναι. Και επίσης είχαμε και ναυτοδάνεια και στους Ρωμαίους και στους Αθηναίους. Άρα δηλαδή εσείς τώρα τι συμβουλεύετε, όχι συμβουλεύετε υπό την ευρύτερη έννοια βέβαια γενικά. Ο Αλέξανδρος τα ξεπλήρωσε όλα. Και μετά επήρθε η ηρεμία. Επήρθε η ηρεμία. Άρα και εμάς οι Ευρωπαίοι κανονικά πρέπει να μας τα ξεχρεώσουν όλα. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι δεν πρέπει να γίνει. Για να αρχίσουμε από την αρχή. Από την αρχή. Επανακίνηση της μηχανής. Γιατί είναι φαύλος. Θα το ρωτήσω, ναι. Είναι φαύλος κύκλος ο οποίος δεν τελειώνει. Εορτοδάνεια μου λένε από μέσα είχανε. Είχανε το ταξίδι αναψυχής. Α, το ταξίδι αναψυχής πήγαν, σωστά. Είχαν το ταξίδι αναψυχής. Ήταν κάνουν... ταξίδι διακοπών. Αυτό που κάνουν τώρα με τα. Κάρτα λέει. Ναι, ναι. Θα πάτε ωραίες διακοπές και πάρτε 1000 ευρώ για να περάσετε όμορφα. Να περάσετε όμορφα, ναι. Αυτό το έκανε ο Περικλής. Αλλά το έκανε επιδοτούμενο. Ναι, επιδοτούμενο. Το έκανε το κράτος, δεν χρωστούσες τίποτε, για να συνηθίσεις το θαλάσσιο ταξίδι. Ναι. Ήταν το επίπεδο ζωής άλλου. Όπως έκαναν και τώρα οι δικοί μας με τα δανεικά, στέλναμε με δάνεια τους άλλους σε ταξίδια. Με τα καράβια. Θα φτάσουμε σε κακές οικονομικές καταστάσεις. Ναι. Όταν η Αθήνα κατελήφθη από τους Μακεδόνες. Από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Ναι. Ο οποίος Δημήτριος ο Πολιορκητής τι έκανε στην Αθήνα. Πήρε όλο το δημόσιο χρήμα και δεν υπήρχε καθόλου χρήμα στην αγορά. Ναι. Οι Αθηναίοι πεινούσαν και αναγκάστηκαν, πώς βγάζουμε τα ραδίκια σήμερα, να τρώνε ακόμη και τον αυτοφυή ελεύωρο,
ο οποίος ήταν δηλητήριο, τον οποίο έβραζαν με αλάτι και δεν είχε τόσο... Πικρότητα μεγάλη, δηλητήριο. Όχι, δεν ήταν δηλητήριο, ήταν σαν αντίδοτο για να μπορέσουν να επιζήσουν. Και η Λάμια, η οποία ήταν η εταίρα του Δημητρίου του Πολιορκητή, κοιμόταν μαζί του μέσα στον Παρθενώνα, ύβρις. Κοιμόταν, το κρεβάτι τους ήταν κάτω από το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Και κάποτε αυτή, επειδή στην Αθήνα θεωρείται, δεν λέμε κεφαλάκι και μυαλό, το οποίο θεωρείται ένα ωραίο φαγητό, το οποίο δίνουμε στα παιδάκια, το τρώει κάποιος σαν μεζέ, όταν κόβουμε το κεφαλάκι από το σουβλιστό αρνί, στους Μακεδόνες ήταν κάτι το ποταπών. Και είπε στη Λάμια, τι έφερες να φάμε, κεφαλές, με αυτές εμείς σφαιρίζουμε στην αγορά, δηλαδή παίζουμε μπάλα. Και έχουμε μία τραγική ιστορία στην Αθήνα της πείνας επί Δημητρίου Πολιορκητού. Ένας πατέρας και ένας γιος είναι στο σπίτι και πάνω στο ταβάνι τους ακούγεται ένας ποντικός. Ανοίγουν μία τρύπα και με δύο κοντάρια, ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη πλευρά, προσπαθούν να οδηγήσουν τον ποντικό στην τρύπα. Ναι. Και όταν φτάνει ο ποντικός στην τρύπα και πέφτει, σκότωσε ο γιος τον πατέρα για να φάει το ποντίκι. Ο λοιμός, έτσι. Λοιμός. Αυτό έγινε επί Δημητρίου Πολιορκητού στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και εποχής... Είναι τέλη 4ου αιώνα π.Χ. Χριστού. Είναι ένας από τους επιγόνους. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, γιος του Αντίγονου του Γονατά, είναι γιος συμμαθητού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι η επίγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι οποίοι κάνουν εμφυλίους πολέμους για να επιβληθούν. Και ο Πευκέστας, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του οποίου τον βίο περιγράφει στο βίο του Ευμένιο ο Πλούταρχος, για να μην τον σκοτώσουν, γιατί είχε μεγάλο θησαυρό, έκανε δάνεια. Έδινε δάνεια. Έπαιρνε δάνεια. Α, έπαιρνε δάνεια. Πήρε από όλους τους επιγόνους πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Οπότε το φύλαγαν όλοι, να μην το παθήσουν. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν. Άρα εμείς καλά κάναμε. Πολύ καλά κάναμε. Λοιπόν, και του έλεγαν γιατί πήρες τα χρήματα. Λέει, για να φυλάξω τη ζωή μου. Βεβαίως. Ήταν κλεισμένος σε μία πόλη της Μικράς Ασίας που ήταν σατραπία του και όλοι από γύρω-γύρω περίμεναν ποιος να τον αρπάξει. Για να αρπάξει και τα χρήματα που είχε δανειστεί από τους άλλους. Και αυτός είχε στρατό έτοιμο πόλεμο. Αλλά επειδή είχε υπηκό, για το οποίο ήταν πιο σπουδαίος, επειδή είχε κλεισμένα τα άλογα, τα έκανε να είναι έτοιμο πόλεμο. Τα είχε δέσει στο στάβλο με τα μπροστινά τους πόδια δεμένα στον αέρα. Ακουμπούσαν μόνο στα κάτω πόδια. Τα άλογα όρθια κοιμούνται, όπως ξέρετε, δεν ξαπλώνουν κάτω. Βεβαίως. Και ήταν αναγκασμένα, όταν ήταν κουρασμένα, να τεινάζουν τα πόδια, να προσπαθούν να φτάσουν κάτω, και έτσι γυμνάζονταν και κρατήθηκαν σε γρήγορση και τα άλογα, όπως εμείς, για να μπορέσουν να κάνουν μετά πόλεμο. Επομένως, όποιος θέλει να επιζήσει σήμερα, δανείζεται. Καλά κάναμε. Καλά κάναμε. Ναι. Αλλά τώρα τι θα κάνουμε, κυρία Κούγουρα? Τώρα... Μπορεί να κάποια συνταγή από την αρχαιότητα, λοιπόν, να εφαρμοστεί. Θα σας πω. Φτάνουμε στα αμπελάκια. Ναι. Τα αμπελάκια των 16ου και 17ου αιώνα είναι η πρώτη κοινοπραξία της Ευρώπης. Ο πρώτος συνεταιρισμός τους. Ναι. Ο πρώτος συνεταιρισμός. Παίρνουν από την περιοχή της Βέρειας το ριζάρι, φυτό, και από τις ρίζες του βάφουν κόκκινα, βαμβακερά και μάλινα υφάσματα, τα οποία κάνουν εξαγωγή. Και τα πηγαίνουν στην Αυστρία. Ο Σφάρτς, μεγάλος τραπεζίτης, και άλλοι έχουν τα χρήματα των Ελλήνων. Και τι μας έκαναν? Τεχνικό bankcraft. Χρεοκοπία τεχνητή. Μας παίρνουν όλα τα χρήματα και μας αδειάζουν. Τα είχαν στην τράπεζά τους αυτοί, ε? Ήταν σε αυστριακές τράπεζες. Ο Σφάρτς έμεινε στα αμπελάκια. Παντρεύτηκε Ελληνίδα, νυφεύτηκε Ελληνίδα
Και το αρχοντικό του είναι το Λαογραφικό Μουσείο των Αμπελακίων. Α, και η μωρέ. Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια χτίστηκε από το συνεταιρισμό. Γι' αυτό καλά κάναμε και δανειστήκαμε από πολλούς, όχι από ένα. Γιατί τώρα θα την τους πάρουμε όλους. Μαζί μας. Άμα θέλουν να πνιγούν, ας μας αφήσουν. Έξυπνο ήταν αυτό. Έξυπνο δεν ήταν, ήταν αναγκαίο, αλλά... Αναγκαίο και ναι, έξυπνο. Ναι. Αναγκαίο και έξυπνο. Ναι. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει κρίκους, είναι δεμένη όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση. Αν καεί ένας κρίκος, καίγεται και οι υπόλοιποι. Και εμάς μας έχουν ανάγκη για να ξεπληρώνουμε αυτά που αγοράζουμε από αυτούς. Τα Phantoms, τα υποβρύχια από την Dassault, τα Leopards και τα υποβρύχια. Επομένως, μας δημιουργούν έναν εχθρό αιώνιο τους Τουρκούς. Η βοήθεια είναι 7 προς 10 των Αμερικανών. Πήγε να γίνει κάποτε 5 προς 10. Είχα εμβολή και σε αυτό. Ο στρατηγός Βαν Μπρούχεν, ο οποίος ήταν Αμερικανός, ήρθε για μία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και μία εβδομάδα στη Ρόδο. Και το φιλοξένησε ο ελληνικός στρατός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να του δείξουμε ότι έχουμε ανάγκη από αυτή τη βοήθεια. Τα be alerts. Ότι η σαβούρα είχαν από όλους τους πολέμους, τα έδιναν σε εμάς και στους Τούρκους. 7 προς 10. 10 οι Τούρκοι, 7 εμείς. Και οι Τούρκοι είπαν, εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο προς Ανατολάς και έχουμε πολλούς εχθρούς, να μας δίνετε 5 προς 10. Mm-hmm. Δηλαδή, 10, να πάρουμε παραπάνω. Ναι. Ναι. Με τον στρατηγό Βαν Μπρούχεν κατεβήκαμε στον υπόγειο τάφο τον οικογενειακό του Λίσωνος και Καλλικλέου στα Λευκάδια, όπου έχουν θαυτεί 22 άνθρωποι της ίδιας οικογένειας που επαναλαμβάνουν το όνομα του παππού Λίσων και Καλλικλής των Αριστοφάνου. Mm-hmm. Αριστοφάνης ο παππούς, Λίσων Καλλικλής, yeah. Αριστοφάνης Λίσωνος, Καλλικλής του Λίσωνος και 200 χρόνια επαναλαμβάνονται τα ονόματα του παππού. Του λέω, αυτά είναι τα ονόματά μας. Λέει και ο στρατηγός στα παιδιά του, παιδιά μου, να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Δεν γέλασαν. Το απόρρισαν. Και τους είπε, το όνομά μου είναι Βαν Μπρούχεν, κατάγομαι από την Ολλανδία και όταν υπηρετούσα στην Ουάσιγκτον, πήγα να δω τους γονείς μου που ήταν άρρωστοι στην Ολλανδία με τη γυναίκα μου. Και εκεί έγινε ένα φοβερό αυτοκινητιστικό ατύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν ένα ζευγάρι Ελλήνων και σώθηκαν τα παιδιά τους. Πάρα πολύ ήθελαν να τα υιοθετήσουν, αλλά χωριστά. Εγώ είχα την οικονομική άνεση να σας υιοθετήσω και τους δύο. Δεν είστε παιδιά μου. Πω, πω, πω. Τα παιδιά αγκάλιασαν τη μάνα, η οποία, ξέρετε τι τους είπε, εάν δεν θέλετε να με ξαναπείτε μητέρα, I'm not your mother. Δεν είμαι η μητέρα σας. Δεν σας γέννησα εγώ. Και τα παιδιά είπαν, εσύ είσαι η μάνα μας. Εσένα ξέρουμε. Εκεί κλάψαμε ο Κώστας ο Λιάμπας, ο φύλακας. Εγώ, ο διερμηνέας, ο αστυνομικός, ο οδηγός του αυτοκίνητου, και αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί και αυτόν τον τάφο τον ονόμασα το βαφτιστήρι της Μακεδονίας. Πού είναι αυτό, κυρία Κουκρά? Είναι κάτω από την Άουσα, στην περιοχή των Λευκαδίων. Μες. Είναι ο οικογενειακός τάφος του Λίσωνος και Καλλικλέους. Και ο Θεός της Ελλάδος είναι μεγάλος. Σε αυτόν τον τάφο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, ο Χάου, είδε τις κόχες και αυτός και του λέω, όταν θα πάτε την άλλη εβδομάδα στην Αυστραλία, να πάτε σε μια ελληνική βάφτιση. Θα δείτε, χθες ήμουνα στη Λιδία, στο βαφτιστήρι της Λιδίας, τους Φιλίππους. Και βγήκε ο παππούς, ήταν στην πόρτα ο παππούς και τα παιδιά βγήκαν και του είπαν, Νίκος, Νίκος, το εγγόνι. Και ο παππούς έριξε ένα σακούλι λεφτά από κέρματα, δίευρα, και τα παιδιά έτρεχαν να τα πάρουν.
λέω, θα δείτε πώς θα τρέχουν τα παιδιά να πάρουν τα νομίσματα. Ναι. Γιατί θα ακούσουν το όνομα του παππού. Και εδώ βλέπετε ποιοι είμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι στα Σκόπια είναι υπερήφανοι. Έχουν ονόματα Βλατισλάβ, Λιουμπομίρ, Λιουπτσό. Δεν είναι Αλέξανδρος, δεν είναι Φίλιππος, δεν είναι Εύυπος. Δεν είναι Παυσανίας, δεν είναι Διονυσιφόντας. Δεν είναι Περδίκας, δεν είναι Αλκέτας. Να ζουν στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, την οποία δεν διεκδικούμε, αλλά με το δικό τους όνομα. Κυρία Κούκου, να μας συγκινήσετε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε. Ξέρετε τι έκαναν οι Ελληνίδες στην Τουρκοκρατία? Δεν φορούσαν τα κοσμήματά τους αν δεν είχαν πλούσιο άνδρα. Για να μην δείξουν ότι ο άνδρας μου είναι φτωχός και εγώ φοράω του πατέρα μου. Και από την Τουρκοκρατία τα κοσμήματα δεν έμπαιναν στον τάφο. Όπως τους αρχαίους που έλεγε η μητέρα, κόρη μου να πάρεις εσύ πιο πλούσιο, να σου πάρει κοσμήματα και να τα φοράς. Και θησαυρίστηκαν. Εμείς, όταν έφτασαν οι Τούρκοι αντιπρόσωποι μέσα στο Μεσολόγγι, έκαναν λόφους με χώμα και τους πασπάλισαν με αλεύρι. Και ενώ έτρωγαν τα ποντίκια είπαν, εμείς έχουμε αλεύρι να τρώμε ψωμί 10 χρόνια εδώ πέρα. Δεν θα παραδοθούμε. Ίσως αυτές είναι οι παρακαταθήκες που αφήσανε οι... Μα γι' αυτό τις λέμε. Αυτές. Για να πάρουμε τα πάνω μας. Και θα τα πάρουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ. Ειλικρινά μας συγκινήσατε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που είχατε την καλοσύνη να είστε απόψε μαζί μας. Να μάθουμε μαζί, να συγκινηθούμε μαζί για όλα όσα μας είπε η κυρία Ευγενία Κούγουρα. Με αυτά τα τελευταία ειδικά μας έχει αναπτερώσει το ηθικό και πιστεύω πως αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Καλό σας βράδυ.